Με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας όσον αφορά τη διοργάνωση αγώνων. Είναι χαρά και τιμή μας που ξεκινά η δραστηριότητα με έναν αγώνα ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του σωματείου μας, του Νάσεολου Καλαμάτας, στήριξε ενεργά το σύλλογό μας και συνεχίζει η οικογένειά του να το κάνει τόσο ενεργά και τόσο δυναμικά. Αναφέρομαι στον αείμνηστο Γεώργιο Καρέλια. Θα έχουμε το ιστιοπλοϊκό τριήμερο το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Θα συμμετάσχουν 10 σκάφη με περίπου τους 80 ενήλικες ιστιοπλοούς, οι οποίοι είναι και Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην πόλη μας και έχουν και τα σκάφη τους στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Οι διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν θα είναι το Σάββατο, θα υπάρξει κίνηση από τη Μαρίνα της Καλαμάτας με προορισμό την Κορώνη. Την Κυριακή θα γίνει κίνηση από την Κορώνη με τερματισμό στη Φινικούντα και τη Δευτέρα έχουμε κίνηση από τη Φινικούντα και τερματισμό στην Καλαμάτα. Θα εφαρμοστούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την ασφαλή διεξαγωγή της συνάντησης. Και θα θέλαμε να, με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το Δήμο Πύλου Νέστορος, το Δήμο Καλαμάτας, οι οποίοι στηρίζουν την αγωνιστική δραστηριότητα του σωματείου μας και βοηθούν όσο μπορεί ο καθένας τους στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητάς του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο τον κύριο Αρκουμενέα, ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους των τοπικών κλιμακίων οι οποίοι θα παρευρεθούν και θα υποστηρίξουν υγειονομικά τον αγώνα. Τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας περιφέρειας Πελοποννήσου τον κύριο Τζαβάρα για τη συμβολή του σε όλη αυτή τη διαδικασία με τα υγειονομικά. Το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καλαμάτας για την παροχή ενός μεγάλου αριθμού self-test για να μπορούμε να πραγματοποιούμε κατά τις ημέρες του αγώνα και τα ανάλογα τεστ. Τα σούπερ μάρκετ Ψά στην Κορώνη που έχουν αναλάβει την διεξαγωγή της τελετής της απονομής των επάθλων στην Κορώνη. Το Σύλλογο Επαγγελματιών Φινικούντας, οι οποίοι έχουν αναλάβει σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου Νέστορος την απονομή στη Φινικούντα. Και τη Σχολή Ναυαγοσωστικής Aqua Rescue για την παροχή υλικού για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας στηρίζει τον αυτοαθλητισμό της πόλεως μας σε μια πόλη που δραστηριοποιούνται δύο ναυτικοί όμιλοι με τμήματα υποδομών και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά εξοικειώνονται με τη θάλασσα από πολύ νεαρή ηλικία. Συνεπώς, ως Δημοτική Αρχή δεν θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε το 22ο Ιστιοπλοϊκό Τριήμερο εις μνήμη Γεωργίου Καρέλια, που διοργανώνει ο Αίολος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις διοργανώσεις αυτές, καθώς φέρουν επισκέπτες στο Δήμο μας, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την όμορφη πόλη μας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε ανθρώπους που έχουν στηρίξει, που είχαν στηρίξει ενεργά τον αθλητισμό της πόλης μας και όχι μόνο. Είναι ηθική υποχρέωση η αναγνώριση στις ευεργεσίες και στη βοήθεια που προσέφερε ο Γεώργιος Καρέλιας στο άθλημα της ιστιοπλοϊκής και νομίζω ότι όλη η κοινωνία της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα της Καλαμάτας οφείλει να αναγνωρίσει την προσφορά και τη συμβολή της οικογένειας Καρέλια γενικότερα τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα και να απολαύσουν τις διαδρομές.